Γεωγραφία 5ης Δημοτικού 7ο μάθημα Πρώτη ερώτηση Ποια είναι η θέση της Ελλάδας στο χάρτη? Η Ελλάδα είναι ένα κομμάτι της Ευρώπης, αφού βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το ακροτήριο της Βαλκανικής Χερσονήσου. Ανατολικά, δυτικά και νότια βρέχεται από τη Μεσόγειο θάλασσα, η οποία χωρίζει την Ευρώπη από την Αφρική. Δεύτερη ερώτηση Ποια είναι τα κράτη τη Βαλκανική Χερσονήσου, με τα οποία συνορεύει η χώρα μα. Τα κράτη τη Βαλκανική Χερσονήσου, με τα οποία συνορεύει η χώρα μα, είναι η Βουλγαρία, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία, η Αλβανία και η Τουρκία. Τρίτη ερώτηση. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα αυτή τη θέση. Η γεωγραφική αυτή θέση έδωσε στη χώρα μα τη δυνατότητα να είναι ο σύνδεσμο τη Ευρώπη με τι χώρε τη Ασία και τη Αφρική. Οι χερσαίε και οι θαλάσσιε συγκοινωνίε και οι μεταφορέ των προϊόντων μεταξύ των τριών αυτών υπήρων γίνονται διαμέσου τη Υπηρωτική Ελλάδα ή των θαλασσών τη. Τέταρτη ερώτηση. Πώ έχει επηρεάσει η γεωγραφική θέση τη Ελλάδα τον πολιτισμό μα, αλλά και τον πολιτισμό των γειτονικών λαών. Στι χώρε που υπάρχουν γύρω μα ζουν άνθρωποι που μιλούν διαφορετικέ γλώσσε, έχουν διαφορετικέ θρησκείε, διαφορετικέ συνήθειε και πολιτισμό δηλαδή στη χώρα μα ο πολιτισμό μα συναντά πολιτισμού από την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Στο πέρασμα των αιώνων αναπτύξαμε σχέσει με του λαού αυτού και πολλέ συνήθειέ του έγιναν και δικέ μα. Πολλά στοιχεία των πολιτισμών του βρίσκονται στη γλώσσα μα, στη μουσική μα και στι παραδόσει μα, όπω βέβαια και δικά μα πολιτιστικά στοιχεία έχουν αφομοιωθεί από εκείνου. Γεωγραφικό γλωσσάριο. Χερσόνησος. Ένα μεγάλο κομμάτι ξηρά που εισχωρεί στη θάλασσα και βρέχεται από τι τρει πλευρέ του. Σε ευχαριστούμε που και σήμερα διάβασε μαζί μα, θα σε περιμένουμε στην επόμενη ενότητα. Έω τότε να θυμάσαι. Μπορούμε να μαθαίνουμε παίζοντας.